Καταρχήν σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Βρισκόμαστε στο συνεδριακό κέντρο λίγο πριν την παράσταση της όπερας με την σοπράνο και το πιάνο. Πραγματικά θα είναι μια πολύ όμορφη παράσταση και πραγματικά θα περιμέναμε να έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Πιστεύουμε ότι η παγωνιά που υπάρχει έξω δεν θα είναι μόνιμη κατάσταση και μέσα στις καρδιές μας και αυτές είναι οι ευχές μας για τον περισσότερο κόσμο. Αυτό που θέλω να τονίσω και να ευχηθώ για τη νέα χρονιά, βλέποντας και την αφίσα πίσω μας για τη μυθική Πελοπόννησο, είναι ότι πρέπει να χτίσουμε ουσιαστικά ένα σχέδιο, το οποίο πρέπει να το υλοποιήσουμε άμεσα, και αυτό έχει να κάνει με την περιοχή μας. Η περιοχή μας, όπως ξέρετε, έχει πολλούς αρχαιολογικούς χώρους, έχει τεράστια πολιτιστική αξία, την οποία πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Καταρχήν έχουμε τη Διώρυγα. Η Διώρυγα είναι η δεύτερη επισκεψιμότητα στην Ελλάδα σε τουρισμό. Αυτό τον τουρισμό δεν πρέπει να τον αφήνουμε να πάει χαμένο. Το συνεδριακό μπορεί να παίξει μαζί με τον αρχαιολογικό χώρο της Ισθμίας αλλά και το Ηραίο, αλλά σε πρώτη φάση αυτά τα δύο που σας λέω, μαζί με ένα θέατρο που θα γίνει και θα μπορούν να επισκέφτονται οι τουρίστες και εδώ πέρα το συνεδριακό κέντρο, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και να δείξει πραγματικά τα αρχαία της περιοχής με μια κινηματογραφική παράσταση που μπορεί να επιτευχθεί με το Δήμο Πρωτεργάτη αλλά και με το Υπουργείο Πολιτισμού. Το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, θα μπορέσει να αξιοποιηθεί ο αρχαιολογικός χώρος του Μουσείου της Ισθμίας να μάθουν τις αρχαιότητες της περιοχής μας. Είναι πολύ κοντά και μπορεί να την επισκέπτονται ακόμα και με τα πόδια. Και να γίνουν εδώ διάφοροι χώροι αθλοπεδιών, αθλητικών χώρων. Υπάρχουν εκτάσεις, όπως ξέρετε, και της Διώρυγας, και σε αυτές τις εκτάσεις θα μπορούσαν να βιώσουν και οι ισθμιακοί αγώνες. Ένα σχέδιο που μπορεί να το υλοποιήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος μας, και αυτό το δίνω σαν ιδέα έτσι προς συζήτηση για την καινούργια χρονιά, γιατί έχουμε μείνει αρκετά πίσω και πρέπει να ασχοληθούμε πραγματικά με τον πολιτισμό μας, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χιόνια, αλλά μπορεί να ξεπαγώσει με την πρωτοβουλία όλων μας και με ένα σχεδιασμό που μπορούμε να το κάνουμε όλοι μαζί με μοναδικό ουσιαστικό γνώμονα, την αγάπη μας για τον τόπο. Και πάλι χρόνια πολλά, εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας, δύναμη, κουράγιο και υγεία για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις δύσκολες εποχές που έρχονται.